ΟΗΕ και του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων και με τη συνεργασία βεβαίως των χωρών του ΝΑΤΟ μέσω του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρείται μια άκρως επικίνδυνη μέθοδος καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας με υδρόλυση εμπλό. Αυτή η υδρόλυση θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο τον πλανήτη, κατά τη γνώμη μου. Χημικών όπλων της Συρίας. Την μέθοδο τη συγκεκριμένη. Η υδρόλυση είναι μία μέθοδος κατά την οποία τα τοξικά αραιώνονται με ζεστό νερό και υποπίεση σε συνδυασμό με διαλυτικά όπως είναι το χλώριο. Το τελικό διάλειμμα μετά την υδρόλυση θα έχει όγκο 5 έως 14 φορές μεγαλύτερο από τον αρχικό, δηλαδή από τους 700 τόνους θα μπορέσει να φτάσει και τους 10.000. Μετά την υδρόλυση το τελικό υγρό παραμένει τοξικό και διαβρωτικό βεβαίως, αλλά όχι σε βαθμό να σκοτώνει άμεσα. Η υδρόλυση αυτή έχει ποσοστό επιτυχίας 99,9% μόνο εάν τα χημικά έχουν την αρχική τους σύσταση και δεν έχουν αλλοιωθεί μετά που βγήκαν από το εργοστάσιο. Την έχουν όμως. Μιλάμε για καταστάσεις εμπόλεμες, μιλάμε ότι φυλάσσονται σε συνθήκες πολέμου και χρησιμοποιούνται και έτσι η χημική τους καθαρότητα δεν έχει καν μετρηθεί. Σύμφωνα με τον επιθεωρητή χημικών όπλων των Ηνωμένων Εθνών στον πόλεμο του Ιράκ το 1994, δεν υπάρχει εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου, δεν υπάρχει προηγούμενο, όλοι κάνουμε εικασίες. Τα ερωτήματα λοιπόν που ανακύπτουν, κύριε Υπουργέ, είναι αρκετά σοβαρά. Πρώτον, δεν γνωρίζει κανείς εάν τα χημικά περιέχουν προσμίξεις, άρα δεν γνωρίζουμε αν υδρολύονται. Δεν γνωρίζουμε αν η διαδικασία της υδρόλυσης δουλεύει εμπλό, με τα μηχανήματα να κουνιούνται και σε άλλο επίπεδο ύψους και άρα και πίεσης με τα χημικά. Ακόμη και αν η υδρόλυση δουλέψει εμπλό, δεν υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περιπτώσεις ατυχήματος. Οι επιπτώσεις δηλαδή που θα υπάρχουν και σε ένα ατύχημα. Παίρνω όλο μου το χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Αλλά ούτε εκτίμηση κινδύνου, δηλαδή πόσο πιθανό είναι να γίνει ένα ατύχημα. Το πλοίο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι έχει ένα και μόνο στρώμα στεγανών. Πόσο ασφαλές είναι να υπάρχουν σε ένα πλοίο 22.000 τόνων χημικά 10.000 τόνων στην τελική τους μορφή μετά την υδρόλυση. Και πού θα καταλήξουν αυτοί οι 10.000 τόνοι. Και γιατί ξεκινά η υδρόλυση χωρίς ακόμα να έχουμε βρει ποιος θα τα διαχειριστεί αυτά. Αφού καμιά χώρα δεν δεχόταν την υδρόλυση στο έδαφος της, γιατί να δεχτεί τα 14-πλάσια σε όγκο τοξικά απόβλητα. Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, με ποια ευκολία μας καθησυχάζετε για ό,τι πρόκειται να συμβεί. Με ποια ελαφρότητα και με ποια γνώση. Αφού δεν υπάρχει γνώση. Αποφασίζετε να δρομολογήσετε τις τύχες μας και των επόμενων γενεών. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση, μια μεγάλη επιχείρηση της αγοράς. Γύρω από αυτόν συγκεντρώνονται και διακινούνται τα μεγαλύτερα κονδύλια. Παράγονται πάρα πολλά κέρδη και έτσι οξυγονώνεται το σύστημα. Οι κυβερνήσεις, ως πολιτικό προσωπικό των πολεμοκάπηλων αυτών, τροφοδοτούν την πολεμική βιομηχανία λόγω των τεράστιων κερδών, αλλά κυρίως γιατί το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος δεν το πληρώνουν όσοι καρπώνονται τα κέρδη, αλλά οι λαοί του κόσμου. Και τελειώνοντας, έχω να σας φέρω και να σας μεταφέρω ένα σαφέστατο μήνυμα από όλους τους φορείς της Κρήτης, ότι σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα αφήσουν να εναποτεθούν χημικά τοξικά απόβλητα στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτό σας το λέμε και σας το τονίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.